Τέλος από μεσημέρι, ένα θέμα που Ιάκωβε παραμένει ανοιχτό. Το θέμα για τις ενδεχόμενες αυξήσεις της τάξης του 6% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού ενημέρωσε την Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα οικονομικά δεδομένα της αρχής όπως και ήθελε. Σήμερα θα συνεδριάσει ξανά να εξετάσει για άλλη μια φορά την αύξηση. Και τις επόμενες ημέρες θα λάβει την τελική του απόφαση. Ενδεχομένως, και αυτό είναι το ενδεχομένως στα κεφαλαία γράμματα και υπογραμμισμένο, σε 15 περίπου ημέρες να έχουμε τελικές αποφάσεις. Τελικές η Επιτροπή Ενέργειας. Ναι, 15 ημέρες περίπου να έχουμε τις τελικές αποφάσεις αν θα επιβληθεί ή όχι τελικά η αύξηση του 6% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Η Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής θεωρεί αδικαιολόγητες στις αυξήσεις και θα επανέλθει για την εξέταση του ζητήματος αμέσως μετά που θα λάβει την απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Τώρα, με αφορμή το εξαλέφυρα και έτοιμα της αρχής για το 6% αλλά και για το 13% που περιμένουμε και την αποφάση του δικαστηρίου γι' αυτό, η ΑΕΚ ενημέρωσε τη Βουλή και ιδιαίτερα την Επιτροπή Ενέργειας όπου βρισκόταν σήμερα ότι σύμφωνα με τις ελεγμένες τις οικονομικές καταστάσεις τα προηγούμενα 5 χρόνια το τελικό πραγματικό της κέρδος ήταν χαμηλότερο του 6% που επιτρέπει η ΡΑΕ, ένα ποσοστό που μεταφράζεται περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Να βρεθεί ο τρόπος να απορροφηθούν οι αυξήσεις και φτάσουν στους καταναλωτές, δήλωσαν οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, αφού τόνισαν για άλλη μια φορά πως οι τσέπες των καταναλωτών δεν αντέχουν άλλες αυξήσεις και η οποιαδήποτε επιβάρυνση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά τους. Λοιπόν, ήταν όλοι οι βουλευτές στις τοποθετήσεις τους και εντός της Επιτροπής, αλλά και στις δηλώσεις τους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Ο Αβέροφ Μεφίδου εντός της αίθουσας είπε ότι η μεγαλύτερη ευθύνη για να υπάρχει λάμφρηση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά την έχει το κράτος. Ενώ όλοι οι βουλευτές κάλεσαν την Αρχή Ηλεκτρισμού να σκεφτεί 2 και 3 φορές πριν πάρει την τελική της απόφαση. Μάλιστα. Χαρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.